Στα Eurofighter και στην, ακριβώς την προσέγγιση, την τουρκική προσέγγιση στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί και αυτό έχει ακουστεί τα τελευταία 24 ώρα για τη στάση του κυρίου Σούνακ απέναντι στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πάμε στον Νίκο Νανούρη να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά Νίκο, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Την βροχερή σήμερα Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό σήμερα είμαστε και στο εσωτερικό χώρο. Μείνε μέσα. Όπως καταλαβαίνετε. Σήμερα λοιπόν συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας, το τελευταίο για το 2023. Και όπως διαβάσαμε στο ενημερωτικό, ένα από τα κεντρικά θέματα που θα συζητηθούν θα είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι εξελίξεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συζητήθηκαν στην Άγκυρα ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική αντιπροσωπεία, αλλά και θα συζητεί η πρόοδος που επιτεύχθηκε από αυτές τις διαπραγματεύσεις. Είναι ουσιαστικά 8 μέρες πριν την κρίσιμη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Αθήνα και τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το τι θα βγάλει αυτό το συγκεκριμένο Συμβούλιο Ασφαλείας. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις μετά. Από ό,τι πληροφορούμαστε, δεν θα υπάρξει δήλωση του Τούρκου Πρόεδρου. Μένει να δούμε. Βέβαια, ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν εκτός από τα ελληνοτουρκικά είναι βεβαίως και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μισό λεπτό να πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, γιατί δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί, Γιώργο.